για να μπούμε στις επενδύσεις. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι το πρώτο σημαντικό. Εκτός αν θέλουμε να ακολουθήσουμε παράδειγμα άλλων χωρών που το κράτος παίζει ένα σημαντικό ρόλο και το βασικό πλούτο των λιμένων των πολυεθνικών. Άρα αυτό το ερώτημα μας αφορά και εμάς σήμερα και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Πρώτα, δηλαδή να τα βάλουμε μια σειρά. Όποιοι έχουν προτάσει να τις καταθέσουμε. Ναι, αλλά ο κύριος Λίκας πέρασε και από το Υπουργείο το δικό σας. Φαντάζομαι ξέρει τα δεδομένα και θέτει αυτή την πρόταση εδώ και αρκετούς μήνες. Ναι, θέτει την πρόταση τι. Δηλαδή, ποια πρόταση. Ότι εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς. Θα πουλήσουμε μέρος του οικοπαίδου. Θα πουλήσουμε μέρος των κοιτασμάτων. Ποιον κοιτασμάτων. Δηλαδή, και πού θα τα πουλήσουμε. Και με ποια διαδικασία θα τα πουλήσουμε. Όταν λέω αγαπητέ, κοίτα για πρόταση, δεν φτάνει να λέμε κάποια πράγματα που έχουν καλά στα αυτιά του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει πρακτικό αντίκρισμα. Εγώ λέω ότι αν κατευθεί πρόταση να τη μελετήσουμε. Με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας εμείς, μελετούμε και νομίζω απάντησαν και οι ειδικοί ότι για να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να επιβεβαιωθούν τα κοιτάσματα. Άρα μεταφερόμαστε το 2013. Το επόμενο που θέτω εγώ είναι και όταν επιβεβαιωθούν, και όταν έχουμε τα κοιτάσματα. Ποιο είναι το καθοριστικό. Το καθοριστικό για μένα είναι να προχωρήσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές για να μπορεί το κράτος να παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε στρατηγικές υποδομές, οι οποίες θα πάρουν ενδεχομένως και ένα περιφερειακό χαρακτήρα και η Κύπρος θα γίνει περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, ή το κράτος θα έχει ένα μικρό μερίδιο σε αυτές τις υποδομές και τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα τον παίζουν οι πολυεθνικές. Είναι κέριο ερώτημα αυτό το ζήτημα και το τι θα γίνει τα μέσα στα επόμενα χρόνια είναι κέριο και τι θα γίνει στο μέλλον με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων. Μάλιστα, άρα δηλαδή σε αυτό το πλαίσιο μας έχετε δώσει κάποιες απαντήσεις. Απλά ο κόσμος θα περιμένει τα πρώτα έσοδα 2018-2019. Πρώτα θα πρέπει να δανειστούμε, πρώτα θα πρέπει πρώτα να πω ότι βρούμε τους τρόπους να πάρουμε τα εκατομμύρια, να επενδύσουμε εκεί που πρέπει να επενδύσουμε και στην πορεία σιγά σιγά θα έρχονται το τα πρώτα έσοδα. Το στην οικονομία θα είναι μεγάλο από τη στιγμή που προχωρούν οι ενέργειες όλες με τα συμβόλαια, με τις εξορίξεις, με τις υποδομές για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Το δεύτερο, επίσης μεγάλο όφελος για την οικονομία είναι ότι όταν το φυσικό αέριο και αναμένω να επιτύχει και ενδιάμεση λύση με την μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος για την εσωτερική αγορά. Και το όφελος είναι πολλαπλό, διότι αυτό επιδρά σε πάρα πολλά προϊόντα όπως επιδρά και στα οικονομικά των οικοκυριών. Άρα αυτά τα επόμενα χρόνια θα τα έχουμε, επαναλαμβάνω. Τα μεγάλα έσοδα θα είναι μετά το 2020 όταν θα γίνει. Μάλιστα. Υποδομές. Υπάρχει πρόνοια όταν, με την Τρόικα, όταν θα είμαστε σε θέση να εξοφλήσουμε όλο το χρέος, να το πράξουμε βάσει των εσόδων που θα έχουμε από το φυσικό αέριο. Δεν μπορεί να το πράξουμε. Εάν το δάνειο είναι για 30 χρόνια, ενδεχομένως μετά όταν θα έχουμε τα μεγάλα έσοδα, μπορούμε. Μπορούμε ή είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν μας δεσμεύει οποιαδήποτε συμφωνία με την Τρόικα ότι εάν είμαστε σε θέση να αποπληρώσουμε το δάνειο. Καλά, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία. Να το πράξουμε δηλαδή νωρίτερα. Η Τρόικα, τον καθοριστικό ρόλο θα τον παίζει τα επόμενα 4 χρόνια που θα πάρουμε αυτά τα μέτρα και εκεί που είναι θα παίζει ρόλο στο πόδι της διαμορφώνεται οι προπολογισμοί μας. Εάν το 2022-2023 έχουμε δισεκατομμύρια έσοδα και μπορούμε να πούμε ότι, ξέρετε, δίνουμε αυτό το και γλιτώνουμε από το χρέος και τις δεσμεύσεις, αν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό θα το δεις συνολικά με τα χρέη σου, όχι μόνο αυτό το δάνειο που θα πάρεις τώρα. Άρα αυτό το δάνειο που παίρνουμε τώρα είναι για 30 χρόνια, κύριε Υπουργέ. Ναι, ακριβώς. Άρα όμως το καθοριστικό για ένα κράτος, από τη στιγμή που μετά από κάποια περίοδο δεν θα έχεις δεσμεύσεις το πώς θα λειτουργάς και θα συμπεριφέρονται όπως όλα τα δάνεια σου, είναι αυτό που απολαμβάνω, δημιουργούμε αυτό το ταμείο, το οποίο το ταμείο πώς θα λειτουργά. Θα διαμορφωθεί μέσα από μια επιτροπή που θα συμμετέχει το Υπουργείο Οικονομικό, θα εισηγείται η Κεντρική Τράπεζα, θα διαβουλευόμαστε με τη Βουλή. Θα διαμορφώνεται ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Τι σημαίνει στρατηγικό σχεδιασμό. Φέτος θα έχω 20 δισεκατομμύρια έσοδα. Πώς θα δαπανώ. Θα δίνω όλα στα χρέος. Είναι εξού που είπα ότι θα πηγαίνει ένα ποσοστό στον προβλημό. Πόσο ποσοστό. Αρχικά μπορεί να πηγαίνει 10%, 20%. Τώρα μιλώ τυχαίους αριθμούς. Ένα μέρος θα πηγαίνει για ανατροφοδότηση των υποδομών. Διότι οι υποδομές θα δαπανίζει σήμερα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι στο μέλλον θα χρειάζεται να συμπληρώνεις αυτές τις υποδομές. Και ένα μέρος θα επενδύεται για τις μελλοντικές γενιές. Τι σημαίνει επενδύεται για τις μελλοντικές. Συνήθως η Νορβηγία που ακολουθούμε αυτών των νορβηγικών μοντέλων επενδύουν σε ακίνητα. Επενδύουν σε πολλές εταιρείες που αποφέρουν, είναι αποδοτικές αυτές οι επενδύσεις. Και έτσι διασφαλίζεται ότι τα έσοδα από το φυσικό αέριο δεν αφορούν μόνο τις σήμερες γενιές. Όμως αυτό θα γίνεται στη βάση ενός σχεδιασμού. Μάλιστα. Μπορεί να αποφασίσει μετά το 20
η κυβέρνηση με αυτού του μηχανού και να πει ότι ξέρετε, για να γλιτώνουμε από τα δάνεια. Ας το ξοφλήσουμε. Ας το ξοφλήσουμε αυτό το δάνειο. Είναι η άλλη δάνεια πιο γρήγορα από ό,τι είναι οι απαιτήσεις των 30 χρόνων. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να λάβεις υπόψη και τα μακροοικονομικά ωφέλη την περίοδο που πρέπει να αποφασίσει αυτή το στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσουμε κάτι στον κόσμο. Υπογράφουμε ένα μνημόνιο τώρα με αυτά τα μέτρα που μας επιβάλλει η Τρόικα και τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουμε μέχρι το 2016. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 30 χρόνια. Όταν πλέον πούμε από μόνοι μας στις αγορές, βάσει το τι δανειζόμαστε από αυτές τις αγορές, αποπληρώνουμε και όλα τα υπόλοιπα που θα μείνουν. Έτσι ακριβώς. Και ακριβώς. Άρα και αυτά τα επόμενα χρόνια, το πιο καθοριστικό που θέλαμε να διασφαλίσουμε είναι ότι μπορεί το κράτος να προχωρά αυτόνομα, να κάνει τις υποδομές, να δώσει όθηση στην ανάπτυξη. Ποιο είναι το αντικείμενο και τη συζήτηση το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Είναι ότι με τα μνημόνια τους οδηγούν στην ύφεση. Και έρχεται και δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Εμείς θα έπρεπε τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα που είναι καθοριστικός για την οικονομία μας τα επόμενα χρόνια, να μπορούμε να δώσουμε να πάρουμε όλες τις αποφάσεις, να προχωρήσουμε με το σχεδιασμό μας, γιατί αυτό ο τομέας της ενέργειας, μαζί βεβαίως και με άλλους τομείς, δεν θέλω να πω για τον τομέα του τουρισμού ή των ναυτιλιακών, των κατασκευαστικών τομέα, αλλά για αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα, να μπορούμε μέσα από τις επενδύσεις που θα γίνουν να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη. Και αν η οικονομία μας μετά το 2014 θα επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, θα φέρει έσοδα και στα κρατικά ταμεία, θα σε βοηθήσει να βγεις από τις, να ξαναμπείς στις αγορές για δανειοδότηση. Άρα το πιο κρίσιμο για την επόμενη περίοδο, επαναλαμβάνω, είναι μέσα από τις αποφάσεις μας και ο σχεδιασμό μας να δώσουμε μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη. Θα είναι ένα και μοναδικό το μνημόνιο, κύριε Υπουργέ, βάσει των δεδομένων που έχετε ενώπιον σας. Αυτό εξαρτάται το πώς θα λειτουργήσουμε τα επόμενα χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι με αυτά που είπα προηγουμένως, και δεν είναι μόνο εγώ που το λέω, ότι η κυπριακή οικονομία μπορεί, μάλιστα να μην μιλώ για το 2015, ενδεχομένως από το δεύτερο εξάμεινο του 2014 να μπορεί να επανέλθει σε ανάπτυξη. Τι γίνεται με το φόρο κατανάλωσης, πόσο θα αυξηθεί ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, τι προνοεί η συμφωνία? Τώρα δεν θυμούμαι ακριβώς τους αριθμούς, αλλά μιλούμε. Ναι, όχι, δεν μιλούμε πρώτα-πρώτα ότι αυτή η αύξηση θα είναι άμεση, θα μιλούμε για τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς αν είναι μετά το 2014. Μιλούμε για 5% ακριβώς, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τον αριθμό. Αλλά θα υπάρξει αύξηση στο φόρο κατανάλωσης. Ναι, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Όπως και αύξηση του ΦΠΑ στο 18% και στην πορεία πάμε στο 19%. Τι γίνεται με το δεύτερο γύρο αδειοδότησης, κύριε Υπουργέ? Είστε σε διαπραγματεύσεις, πού καταλήγουμε? Πρώτα-πρώτα να πω ότι εντάξει, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε, είμαστε σε διαπραγματεύσεις. Όμως έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία της Ιταλικής, της ΕΝΗ, της ΕΝΑΗ και της ΚΟΓΚΑΣ. Και μάλιστα να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού είχαμε εντατικές διαβουλεύσεις με την ΕΝΗ και την ΚΟΓΚΑΣ. Και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Θα επανέλθουν σε καμιά εβδομάδα. Όταν λέτε πηγαίνουν πολύ καλά, τι εννοείτε? Κοιτάξτε, σε διαπραγματεύσεις συζητούμε πρώτα-πρώτα το συμβόλαιο. Υπάρχουν παρατηρήσεις πώς θα διαμορφωθεί ένα συμβόλαιο. Και θεωρώ ότι το ότι σήμερα συμμετέχει μια ολοκληρωμένη ομάδα και από την πλευρά μας, η οποία έχουμε άνθρωπους που είναι αρκετά έμπειροι και σε διεθνείς συμφωνίες, που έχουν μεγάλη εμπειρία σε πετρελαϊκές, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, και το ότι το πρότυπο συμβόλαιο που δημοσιεύσαμε με την προκήρυξη του δεύτερου γύρου αδειοδότησης, το οποίο ήταν πάρα πολύ ολοκληρωμένο, γιατί το είπα πολλές φορές ότι δουλέψαμε συλλογικά με τη συμβολή νορβηγικού νομικού οίκου, με τη συμβολή των γαλλικού οίκου που μας συμβουλεύει, του οίκου Μπεϊσί, των υπερογνωμόνων, έχουμε μια πάρα πολύ καλή βάση. Ναι, αλλά γίνονταν και προσπάθειες να βελτιωθούν κάποιοι όροι. Ναι, πολύ καλύτερη αυτή η βάση του συμβολίου από ό,τι είχαμε στον πρώτο γύρο αδειοδότησης, γιατί έχουμε αποκτήσει και εμπειρία, αλλά έγινε και πιο συλλογική δουλειά. Αυτό βοηθά ώστε να φτάσουμε σε ένα συμβόλαιο το οποίο να είναι όσο το δυνατό καλύτερο για το κράτος, αλλά και πιο σαφής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους όρους των προτάσεων, αυτό είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Εγώ θεωρώ ότι θα βελτιωθούν οι όροι και οι τεχνικοί και οι οικονομικοί. Αλλά αυτό θα το αξιολογήσουμε στο τέλος της πορείας. Και σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η διαπραγμάτευση με την γαλλική εταιρεία της Total για το οικόπεδο 11. Μάλιστα. Για το οικόπεδο 11. Μάλιστα.
Εκεί τι να αναμένουμε, ποιες αλλαγές. Εντάξει. Πού θα επικεντρωθείτε. Εντάξει, τώρα μου ζητάτε αγαπητέ, να αποκαλύψετε να κάποια πράγματα που ίσως να μην είναι της ώρας. Έχετε ωραία, απόλυτο αυτό δίκιο, ναι. Πιστεύω... Απλά πού θα καταλήξουν τα χρήματα του δευτέρου γύρου αδειοδότησης. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα μπουν στον προπολογισμό, αντιλαμβάνεστε, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτά τα έσοδα, έχει λόγο από τη στιγμή που θα υπογράψετε το μνημείο, θα έχει λόγο και η Τρόικα το πώς θα δαπανούμε μέσα από τον προπολογισμό μας. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλή δύναμη στις διαπραγματεύσεις και με την Total. Και επίσης, πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Υπουργέ, πότε ξεκαθαρίζει, δηλαδή πότε πέφτουν οι υπογραφές με την Τρόικα για το μνημόνιο, ξέρουμε. Εντάξει. Η διαδικασία δεν ξέρουμε ότι πηγαίνει ναι. Στο Eurogroup, πηγαίνει στα Εθνικά Κοινοβούλια. Αν αυτό αντιλαμβάνεστε, παίρνει κάποιες εβδομάδες, να μην πω και μήνες. Άρα θα έχουμε ακόμη δρόμο. Βεβαίως. Έχουμε δρόμο πρώτα-πρώτα, διότι αντιλαμβάνεστε, και αυτά τα έχει δηλώσει και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Απομένει ακόμα να καθοριστεί πόσο θα είναι το ύψος των αναγκών των τραπεζών για ανακεφαλαιοποίηση. Και αυτό αναμένεται μέσα από την έκθεση της ΠΥΜΚΟ. Επίσης, έχουμε ενδείξεις από τα ξένα κοινοβούλια ότι θα μας προκαλέσουν προβλήματα και θα θέσουν νέους όρους. Υπάρχει και αυτό το τώρα ο πιο ειδικός να σας απαντήσει αυτό είναι ο Υπουργός Οικονομικών, που τώρα και αυτή τη στιγμή που μιλούμε συμμετέχει στη συνεδρία του Eurogroup. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ.